Σεβαστοί πατέρες, Θανάση, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τον Μουσικό Σύλλογο Ερμιώνης, την πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την πρωτοβουλία αυτή που πήραν πριν από μερικά χρόνια και στην οποία επιμένω. Και είναι καλό που το κάνετε αυτό, γιατί δίνετε και σε εμάς το ερέθισμα, επιμένοντας και το δώσατε να σκεφτούμε κάποια πράγματα παραπέρα. Η μουσική ασφαλώς μας ενώνει, αλλά όχι μόνο η μουσική. Και φαίνεται ότι δεν είστε μόνο καλοί στο να δημιουργείτε πολιτιστικά δρόμενα και μουσικά δρόμενα, άριστη θα έλεγα, αλλά φαίνεται ότι, και αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά εδώ και χρόνια, ότι έχετε και σπουδαία κοινωνική δράση και δραστηριότητα σε θέματα που αφορούν και την κοινωνία μας και την τοπική οικονομία και το λαό της περιοχής μας. Θα ήθελα να πω δύο λόγια, Παπαγιάννη, σε αυτό που είπατε. Εμείς, ο Δήμος, ο καλλικρατικός αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να υπερβούμε τοπικιστικές αντιπαραθέσεις, πολιτικές αντιπαραθέσεις, προσπαθούμε να βρούμε τα κοινά σημεία που μας ενώνουν, γιατί πράγματι η ενότητα αποτελεί το σπουδαιότερο εργαλείο για να πετύχουμε καλύτερα πράγματα που αφορούν στη ζωή μας, αλλά και στην οικονομία και την ανάπτυξη της περιοχής μας. Εσείς μας εμπνέετε, μας καθοδηγείτε, σας ευχαριστούμε πολύ. Η Εκκλησία της Ερμιονίδας, η Εκκλησία μας γενικότερα και της Μητροπόλεως μας είναι πάντοτε αρρωγός και είναι πάντοτε κοντά στο λαό. Ήθελα να πω δύο λόγια, ευχαριστώντας και τους εκθέτες, οι οποίοι έχουν κοπιάσει για να προβάλλουν τα προϊόντα τους, προβάλλοντας και την περιοχή μας την ίδια. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν ανάγκη προβολής, γιατί ήδη έχουν δουλειές καλές. Αλλά η παρουσία τους εδώ δείχνει ακριβώς αυτό. Ότι δηλαδή επιθυμούν και αυτοί και εμείς και όλοι μας να κάνουμε κάτι καλύτερο για την Ερμιονίδα μας. Την Ερμιονίδα που αγαπάμε και δεν αρκεί να το λέμε, αλλά πρέπει να το δείχνουμε και στην πράξη κάθε φορά. Ο Δήμος Ερμιονίδας έχει προετοιμάσει και πάρα πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί ένα πακέτο πρωτοβουλειών, αποφάσεων, μέτρων και έργων σε συνεργασία και με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και με τους φορείς, τους αρμόδιους, το Υπουργείο Πολιτισμού, Τουρισμού, και πρόκειται σύντομα λοιπόν να ανακοινωθούν μέσα στον Αύγουστο, το τελευταίο 15ο του Αυγούστου, αυτές οι πρωτοβουλίες και να αρχίσει και η υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων ενός πακέτου για τον τουρισμό. Γιατί ο τουρισμός φαίνεται ότι είναι η αιχμή του δόρατος της όποιας ανάπτυξης, ιδιαίτερα σήμερα στην πατρίδα μας που μαστίζεται από την οικονομική κρίση. Είναι το καλύτερο μέσο, το καλύτερο εργαλείο που έχουμε για να ξεπεράσουμε ή να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Μέσω στο τουριστικό προϊόν εξέχουσα θέση κατέχει και η διατροφή και τα τοπικά προϊόντα, όσα η μάνα γης παράγει αυτού του τόπου. Και ασφαλώς και οι άλλες κατασκευαστικές δραστηριότητες που συναρτώνται με τα έργα που έχουν σχέση με τον τουρισμό, είτε τον ξενοδοχειακό, είτε τον βαρθεριστικό. Εξέχουσα θέση λοιπόν κατέχει διατροφή. Δεν φτάνει μόνο να έχουμε καλά ξενοδοχεία που τα τελευταία χρόνια με τις προσπάθειες νέων επενδυτών που έχουν επενδύσει στην περιοχή μας, έχουμε και συνεχίζουν να επενδύουν, έχει υπάρξει μια σημαντική αναβάθμιση. Δεν είναι μόνο η διανυκτέρευση, δεν είναι μόνο
ένα πακέτο μιας ή δύο εβδομάδων είναι και το τι τρώνε αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ σε εμάς. Πρωτίστως λοιπόν τα προϊόντα μας, ιδιαίτερα τα αγροτικά προϊόντα, θα πρέπει να προωθηθούν στην εγχώρια κατανάλωση. Γιατί παράγουμε σπουδαία προϊόντα με σπουδαίας ποιότητας, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στην περιοχή μας. Είχαμε μία συνάντηση, αγαπητοί εκπρόσωποι εδώ, των ξενοδόχων, πριν από κανένα μήνα στο Δημαρχείο, και μιλήσαμε ακριβώς για το πώς μέσα στο τουριστικό προϊόν θα ενταχθεί και η τοπική διατροφή με τα τοπικά προϊόντα. Κατεξοχήν αυτό που λέμε μεσογειακή διατροφή αντιπροσωπεύεται από αυτή τη διατροφή του λαού, των προγόνων μας. Αυτή τη διατροφή την απλή, η οποία συνδέεται η χρήση του ελαιολάδου. Έχουν καταρριφθεί πια οι μύθοι για τα σπορέλαια και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα. Έχουν ξεκαθαριστεί σε επιστημονικό επίπεδο τα πράγματα. Η χρήση του ελαιολάδου κατευθείαν συνδέεται με τη μακροζωία, με την καλύτερη υγεία και τη μακροζωία. Όπως επίσης και των άλλων προϊόντων που διαθέτουμε, αγνά προϊόντα, όπως το μέλι, μιλάω για τα προϊόντα αυτά, όπως το ρόδι. Δεν θα μιλήσω ιδιαίτερα όμως, για να μην σας φάω το χρόνο, θέλω να σας πω τούτο, ότι μέσα στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας και της έμπνευσης που έχουμε, είχαμε και έχουμε από εσάς, ξεκινάμε αυτή την προβολή της μεσογειακής διατροφής και των προϊόντων μας βέβαια στις 21 του Σεπτέμβρη με διάλεξη εδώ του καθηγητή κυρίου Κατσιλάβρου, του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχουμε κλείσει ήδη την εκδήλωση αυτή με τον καθηγητή, ο οποίος είναι και επίτιμος καθηγητής σε ξένα πανεπιστήμια και είναι ειδικός στα θέματα διατροφής. Θα το κάνουμε αυτό το φθινόπωρο, ξεκινώντας αργότερα και όχι τώρα, για να μην κάναμε κάτι βιαστικά, το είχαμε συζητήσει αυτό, να έχουμε αφενός με τον χρόνο, να έχουμε και την προετοιμασία. Θα ακολουθήσουν και σεμινάρια, τα οποία θα ενισχυθούν από το Δήμο, που έχουν σχέση με την παρασκευή των τροφίμων, με σπουδαίους σεφ που έχει ο τόπος μας εδώ, καθηγητές στο είδος τους. Θα ακολουθήσουν εκδηλώσεις που θα έχουν σχέση με τις διατροφικές συνήθειες, οι οποίες είναι χρήσιμες και ωφέλιμες για την ίδια τη ζωή μας. Καταλήγοντας θέλω να πω, αφού σας ευχαριστήσω και πάλι όλους και σας συγχαρώ, ότι ο νέος Καλλικρατικός Δήμος στην προσπάθειά του να φανεί χρήσιμο στους δημότες καταρχήν και στον τόπο, θα αξιοποιήσει και αξιοποιεί ανθρώπους ή φορείς που έχουν διάθεση να βοηθήσουν μέσα ακριβώς από αυτό το ενωτικό πνεύμα που είπατε προηγουμένως στο Παγιάννη. Το χρωστάμε όλοι στον τόπο μας αυτό. Είναι υποχρέωσή μας. Η ενωτική διάθεση είναι υποχρέωση και χρέος μας. Όσοι θέλουν να επιμένουν σε διχασμούς και άλλα πρότυπα, δεν πιστεύω ότι θα το καταλάβουν την πορεία και θα έρθουν όλοι μαζί μας σε μια κοινή προσπάθεια. Έχουμε χρέος λοιπόν εμείς σαν Δημοτική Αρχή να προωθήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν την καλυτέρευση της ζωής των δημοτών μας μέσα σε πλαίσια που θα σέβονται το περιβάλλον και θα αξιοποιούν όλες τις ανθρώπινες δυνάμεις και δυνατότητες του τόπου μας και των φορέων. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας απόψε εδώ. Θα ανταποκριθούμε εμείς, γιατί μας βάζετε μπροστά σε ευθύνες. Και είναι καλό οι δημότες να βάζουν τη Δημοτική Αρχή μπροστά σε ευθύνες και υποχρεώσεις. Θα ανταποκριθούμε αφιερώνοντας όλες μας τις δυνάμεις
και καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά όλοι και αυτό που κάνετε το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα πόσο σημαντικό είναι, αλλά πρέπει να το ανανεώσουμε, να το μεγαλώσουμε με τη βοήθεια όλων μας. Βεβαίως θα την έχετε αυτή τη βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ.